Της Ευρώπης. Φυσικά, πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να δούμε ένα ιδιαίτερο αίτημα, όπως για παράδειγμα τα αιτήματα επιτοκρατικού ρυθμίσματος στη Μεγάλη Βρετανία. Ταυτόχρονα, δεν μπορεί η Ευρώπη να εμποδιστεί από το να προχωρήσει προς το μέλλον. Αυτό είναι το δικό μου πνεύμα. Δεν μπορώ να μιλήσω για παιχνίδια ρόλων ή για κάποια άλλα παιχνίδια, δεν μπορώ να μιλήσω για δράμα, για τραγωδία κτλ. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε. Η λύση που προτείνω είναι απλή. Πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός για την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να βρεθούν συμβιβασμοί, σαφώς, αλλά σήμερα πρέπει να εξετάσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε σχέση με την παρουσία της Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σχέση με το προφυγικό ζήτημα, σε σχέση με την ανάπτυξη, σε σχέση με την μάχη ενάντια στην ενεργεία. Εγώ νομίζω επίσης ότι πρέπει να κάνουμε βήματα και στο ζήτημα της γεωργίας. Η Ευρώπη λοιπόν διακυβεύεται απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες.